Και τώρα, κακουργιοδικείο για τον κατηγορούμενο πια Νίκο Μεταξά, ο οποίος κρατείται από το πρωί στις κεντρικές φυλάκες. Κάτω από δρακόντια μέτρα ασφάλειας και υπό την συνοδεία του ειδικού αντιτρομοκρατικού λαμού, μεταφέρθηκε στις κεντρικές φυλακές ο καθομολογίαν κατά συρροή δολοφόνος. Μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας, ο Μεταξάς θεωρείται υπόδικος. Μέχρι να κριθεί η ενοχή του ή η αθωότητά του, βρίσκεται σε ξεχωριστό χώρο από τον χώρο όπου είναι τα πρόσωπα που εκτίουν ποινή φυλάκισης, που έχουν καταδικαστεί. Μάλιστα. Έχει και άλλους εκεί που είναι υπόδικοι και βεβαίως, περιμένουν. Βεβαίως. Υπάρχει ξεχωριστός χώρος για αυτούς που μάλιστα, η δίκη τους είναι σε εξέλιξη. Μάλιστα. Οι ανακρίτες της φρικιαστικής υπόθεσης οδήγησαν σήμερα το πρωί τον 35χρονο ενώπιον δικαστηρίου, όπου παραπέμφθηκε σε απευθείας δίκη. Παρουσιάζεστε και σήμερα αυτοπροσώπως? Μάλιστα, εντυμότατη. Έχετε ένσταση για την κράτησή σας? Όχι, εντυμότατη, ευχαριστώ. Την Δευτέρα ο Ήλαρχος θα καθίσει για πρώτη φορά στο εδόλιο του κατηγορουμένου και αφού ακουστούν τα γεγονότα θα κληθεί στην επόμενη δικάσιμο να απαντήσει εάν παραδέχεται ή όχι. Ο 35χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με την μεγαλύτερη ποινή που επέβαλε ποτέ κυπριακό δικαστήριο. 7 φορές ισόβια, μία για κάθε ένα από τα θύματα του. Η σοβαρή αυτή υπόθεση, η οποία έχει συγκλονίσει το Παγκύπριο, έχει ολοκληρωθεί. Η ανακριτική ομάδα της αστυνομίας εργάστηκε με μεθοδικότητα και έχει συγκεντρώσει έναν ογκώδες ανακριτικών υλικών, τεκμήρια και μαρτυρίες. Πάντως, αν ο Νίκος Μεταξάς δεν αλλάξει στάση, η διαδικασία αναμένεται να είναι express.